Στο δημοτικό γήπεδο της Ελοπίας και στο παιχνίδι του Ελοπιακού με την Ένωση Άσπρα Σπίτια Αντίκερα, το πιο σημαντικό της 8ης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας Βοιωτίας, μιας και ο δεύτερος του βαθμολογικού πίνακα υποδέχθηκε τον τρίτο, τον γκολ αυτό του Παναγιώτη Ζαφυρόπουλου στο 67, μετά από ωραία πάσα του Ρεσβάνη, έδωσε την νίκη στην ομάδα της Ελοπίας με 1-0 και σε συνδυασμό με το 0-0 στο δημοτικό γήπεδο της Αντίκερας ανάμεσα σε Κυπάρισο και ΟΑΗ Θήβα, έδωσε νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Ελοπιακού μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι. Στο 13 κέρδισε φάουλ, το εκτέλεσε ο Ριζάη, ο Λατολάρη έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ. Μετά από την εκτέλεση του κόρνερ από τον Ριζάη, ο Κουκούλας έκανε την προβολή, η μπάλα πέρασε out, με τους γηπεδούχους να διαμαρτύρονται για πέναλτι στην προβολή του Μπακούρου στον Κουκούλα, με τον διαιτητή, ο οποίος ήταν πολύ κοντά στη φάση, να δείχνει ότι δεν υπήρξε παράβαση. Στο 23, φάουλ για τους γηπεδούχους, στην εκτέλεση με γέμισμα ο Ριζάη, οι αμυντικοί απομάκρυναν, η μπάλα πήγε στον Αναστασίου, έπιασε το σουτ, μπλόκαρε ο Λατολάρη. Στο 33 φάουλ για την Ένωση, η εκτέλεση από τον Γιώργο Βασιλείου, ο Γερογιάννης εντυπωσιακά έδιωξε σε κόρνερ. Στο 43 έγινε η βαθιά παλιά, οι αμυντικοί δεν έδιωξαν, ο Πλακίδας μέσα στην περιοχή, ο Γερογιάννης έπεσε στα πόδια του, ο Πλακίδας έπεσε, η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου, μέσα σε έντονες διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων για πέναλτι. Ξανά η φάση, ο Πλακίδας μέσα στην περιοχή, ο Γερογιάννης προσπαθεί να πάρει την μπάλα, ο Πλακίδας πέφτει, η μπάλα περνά εκτός παιδιάς, ο διαιτητής κοντά στη φάση έδειξε παίζεται και ότι η μπάλα βγήκε εκτός από τα πόδια του επιθετικού των φιλοξενούμενων. Στο 48 ο Ζαφυρόπουλος έκανε την ωραία πάσα, ο Ριζάη έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ. Μετά από την εκτέλεση του κόρνερ, ο Κουκούλας έδωσε στον Τσέλο, έπιασε αυτό το σουτ, η μπάλα out. Στο 56 αντεπίθεση για τους γηπεδούχους, η μπάλα έφτασε στον Ριζάη, αυτός έκανε την τρίπλα, έκανε και το σουτ, ο Λατολάρη μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Στο 66 αντεπίθεση για την Ένωση, ο Πλακίδας στον Μπακούρο και αυτός στον Αντάμι, ο Αντάμις έκανε το πλασέ, ο Γερογιάννης μπλόκαρε. Για να φτάσουμε στο 67, όταν ο Ρεσβάνης βγάζει την ωραία πάσα στον Ζαφυρόπουλο, στιγμή αδράνειας της αμυντικής γραμμής των φιλοξενούμενων, ο Ζαφυρόπουλος παρά την πίεση του Καλλιόρα έκανε το πλασέ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και 1-0. Στο 77 ο Γιώργος Βασιλείου εκτέλεσε με δυνατό σουτ το φάουλ, η μπάλα out. Στο 86 η ωραία κίνηση από τον Ριζάη έβγαλε για την ωραία πάσα, ο Ζαφυρόπουλος το πλασέ, η μπάλα μόλις out, τεράστια ευκαιρία για τους γηπεδούχους για το 2-0. Στο 87 το φάουλ για τους γηπεδούχους, η εκτέλεση από τον Αναστασίου δεν έγινε το πλασέ, μπλόκαρε ο Λατολάρη. Εγώ παρά την ήττα μας είμαι πολύ ευχαριστημένος. Δηλαδή αλλάξαμε τελείως την εικόνα μας. Σε σχέση με τα προηγούμενα 2-3 παιχνίδια, αλλάξαμε τελείως ριζικά την εικόνα μας. Ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί. Δεν θεωρώ ότι είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Έτσι. Η ομάδα μου είχε κλασικές ευκαιρίες στο 0-0. Είχαμε πάρει μέτρα, ήμασταν καλύτεροι στο κήπεδο, ειδικά σε κάποια κομμάτια των παιχνιδιών, στο πρώτο μετά το 30 και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Είχαμε καλύτερα πατήματα. Αυτά τα παιχνίδια είναι ότι όποιος κάνει το λάθος και φάει γκολ είναι στο γκολ πάντα, το ξέραμε. Δεν ευτυχήσαμε εμείς σε πολύ καλές ευκαιρίες να σκοράρουμε. Σκόραρε ο αντίπαλος, γιατί και αυτός πολύ ανταγωνιστικός. Ξέρω ότι είναι πολύ καλή ομάδα η Ελοπία και πολύ ακριβή ομάδα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το ξέραμε όλη τη βδομάδα ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο, μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Δουλεμένη είναι πάρα πολλά χρόνια με τον ίδιο προπονητή. Το ξέραμε, δουλεύαμε όλη τη βδομάδα. Είχαμε και δύο ελλείψεις σημαντικές. Παίξαμε έξυπνα, καταφέραμε, κερδίσαμε το παιχνίδι και είναι όλα μια χαρά πλέον. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Μπορεί να κάνεις 10 ευκαιρίες, να μην βάλεις γκολ και σε μια αντεπίθεση ο αντίπαλος σου κάνει τον γκολ. Καταφέραμε, ήμασταν πάρα πολύ καλύτεροι του αντιπάλου. Χάσαμε ευκαιρίες από το πρώτο ημίχρονο, μπορούσαμε να το είχαμε τελειώσει το παιχνίδι. Δεν παίχτηκε ωραίο παιχνίδι. Είχε σκληρές μονομαχίες, δυνατό. Εντάξει, ήταν και ο τρόπος παιχνιδιού της αντίπαλης ομάδας που παίζει με αυτόν τον τρόπο με τις μεγάλες. Νομίζω ήμασταν λίγο καλύτεροι. Είχαμε όλες τις ευκαιρίες εμείς. Η αντίπαλη ομάδα δεν είχε ούτε μία. Και συνεχίζουμε. Υπήρχε νευρικότητα στο παιχνίδι. Ναι, όταν ένα παιχνίδι κρίνονται πάρα πολλά. Βγάζεις νεύρα, βγάζεις ένταση. Προσπαθείς για το καλύτερο με όλους τους τρόπους που μπορείς. Ευτυχώς κερδίσαμε. Και συνεχίζουμε. Μετά το αποτέλεσμα στο άλλο παιχνίδι, έχει πάρει νέα τροπή το πρωτάθλημα. Σίγουρα.
κάποια στιγμή θα έπρεπε και η άλλη, η αντίπαλη ομάδα δεν είναι, και εμείς το έχουμε κάνει στο παρελθόν αυτό, εμείς φτάσαμε και 10 στα 10 άμα θυμάστε, κάποια στιγμή έρχονται και οι ισοπαλίες, έρχονται και οι ήττες. Θεωρώ ότι μέσα στην τετράδα θα είμαστε και αν καταφέρουμε εμείς ο αντίπαλος εδώ που έπαιξε, στο δεύτερο γύρο θα δούμε ένα πραγματικά δεύτερο γύρο καλό. Πλέον έχει πάρει μια τροπή το πρωτάθλημα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το είχα πει εξ αρχής ότι είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Πλέον παίζουμε στα ίσα, παιχνίδι με παιχνίδι κοιτάμε και πιστεύω να καταφέρουμε να κάνουμε τους στόχους μας πραγματικότητα. Νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Κοιτάξτε να δείτε, και στους 7 που ήταν παρέμενε το ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Κερδίζουμε εδώ μέσα και πάει στους 4. Πάει μπαράζ.